φύγω έξω από το παράθυρο. Γεια χαρά λοιπόν, πάλι πίσω εδώ στο κανάλι μου. Το πρώτο επεισόδιο την περασμένη εβδομάδα ό,τι αφορά το Canva, όποιος το έχει δει να το δει. Πάμε σήμερα για επιγόντως για το δεύτερο κομμάτι. Να δούμε λίγο για τις τιμές και ποια είναι τα πρώτα steps που μπορεί να κάνει κάποιος, ποιες ρυθμίσεις και τι είναι ενδιαφέρον στο πρώτο steps για να ξεκινήσεις να δουλεύεις αυτό το πρόγραμμα. Okay, λοιπόν, πάμε να δούμε τι μας δίνει το Canva. Λοιπόν, αφόσον έχω πληκτρολογήσει Canva στο Google και μου το βγάζει πρώτο εδώ, μπαίνω κατευθείαν στη σελίδα τους. Πάμε πρώτα να ρίξουμε μια ματιά εδώ στις τιμές για να δούμε για ποιον κάνει το μοντέλο Canva Pro και για ποιον όχι. Στην ουσία, το Canva Free έχει αρκετά πράγματα και μπορείς να δημιουργήσεις ατελείωτα πράγματα επάνω στη δουλειά σου. Έχεις παραδείγματος χάρη εδώ πέρα πάνω από 250.000 διαφορετικά template, έτσι, διαφορετικά σχέδια. Έχεις πάνω από 100 διαφορετικά design types, έτσι, social media, post και τέτοιο, παρουσίασης, presentation. Πάνω από 1.000.000 ελεύθερες φωτογραφίες και γραφιστικά και 5 GB cloud ελεύθερη. Νομίζω είναι ένα μεγάλο πρόγραμμα, είναι ένα μεγάλο μοντέλο τέλος πάντων, το οποίο μπορείς να κάνεις αρκετές δουλειές. Το Canva Pro λοιπόν κοστίζει 199 το χρόνο, που στην ουσία είναι δια 12-9 ευρώ το μήνα. Βέβαια, άμα πας εδώ πέρα πάνω, γράφει εδώ τι πληρώνεις το μήνα. Άμα δεν θες να κάνεις το χρόνο, μπορεί να πρέπει το μήνα και πατήσεις εδώ, σου δείχνει ότι πληρώνεις το μήνα 12 ευρώ. Βέβαια, άμα πληρώσεις το χρόνο, σου βγαίνει γύρω στα 3 ευρώ πιο φθηνά. Έτσι. Και έχεις, βέβαια, στο Canva Pro, έχεις 100.000.000 διαφορετικές φωτογραφίες, βίντεο, audio και γραφιστικά ελεύθερα. Απεριόριστη δουλειά για να κάνεις φακέλους στο όνομά σου, απεριόριστα. Πάνω από 610.000 premium templates, δηλαδή σχέδια και πρωτότυπα. Μπορείς να ανεβάσεις μέχρι 100 logos, δηλαδή αν δουλεύεις σε 100 project και έχεις 100 εταιρείες, μπορείς να ανεβάσεις για κάθε εταιρεία το logo της επάνω, να διαλέξεις χρώματα, να διαλέξεις γραφές, οι οποίες είναι το style guide της εταιρείας, μπορείς να τα έχεις. Ένα terabyte cloud ελεύθερη, που μπορείς να έχεις πρόσβαση από παντού. Support 24 ώρες το 24ωρο αν έχεις κάποια προβλήματα εδώ με το πρόγραμμα, και βέβαια κάτι futures τα οποία δεν το έχεις στο ελεύθερο, παραδείγματος χάρη να μπορείς να αφαιρέσεις, αν έχεις μια φωτογραφία και θες να αφαιρέσεις το φόντο από πίσω, μπορείς να το κάνεις αυτό με το Canva Pro. Με το Canva Free δεν γίνεται, δηλαδή αυτά πρέπει να έχεις, δηλαδή άμα δουλεύεις στο Free πρέπει να έχεις Photoshop, να πεις να κάνεις εκεί την πιξεργασία, να διάλεξεις τον φόντο, να αφαιρέσεις το φόντο και να φορτώσεις μετά τη φωτογραφία εδώ στο Canva και να κάνεις την δουλειά σου συνέχεια. Δεν αλλιώς αν έχεις το 110 ευρώ Pro είναι αυτά μέσα. Δηλαδή πολλές δουλειές που καλύβει τέλος πάνω το Photoshop τις έχει το Canva και μπορείς να τις διαθέσεις. Μετά δίπλα έχει το με 140 ευρώ το Canva Teams, που εκεί βέβαια έχεις μέχρι 5 άτομα μπορούν να δουλέψουν το Canva ελεύθερα, να έχει καθένα στο δικό σου, το δικό του το φάκελο και το δικό του project κανονικά, χωρίς να μπερδεύονται το ένα με το άλλο το project. Και βέβαια απεριόριστα ό,τι έχει ας πούμε το Canva Pro, σου δίνει και το Canva Teams. Και εδώ πέρα παίζει η διαφορά μήνα με χρόνο. Εδώ σε κοστίζει το μήνα 14 ευρώ αν δουλεύεις με 5 άτομα το Teams. Έτσι.
Και τα δύο συμφέρει βέβαια, άμα έχεις πληρώσεις τον χρόνο 140 ευρώ, έχεις πολύ καλή τιμή για να μπορείς να κάνεις τα project σου. Λοιπόν, όποιος θέλει να δοκιμάσει 30 μέρες, αν του κάνει το Canva Pro, μπορεί να το κάνει, είναι ελεύθερο και μπορεί να δει βέβαια ή του φτάνει το Basic ή άμα θέλει να διαλέξει να πάρει το Canva Pro, βέβαια 110 ευρώ το χρόνο, δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολλά λεφτά για αυτά τα πράγματα που διαθέτει αυτό το πρόγραμμα. Τέλος πάντων. Τέρμα από αυτό, πάμε τώρα να δούμε τα πρώτα steps, το intro, πώς δουλεύει εδώ το Canva και ποια είναι τα πρώτα steps που πρέπει να κάνει κάποιος. Λοιπόν, αφόσον έχουμε μπει εδώ στο πρόγραμμα και έχουμε κάνει εδώ την εγγραφή μέσω email και password, είναι αυτό ακριβώς εδώ που βλέπεις. Στην αριστερή μεριά εδώ γράφει το όνομά σου βέβαια και ότι είναι private δικό σου και το μοντέλο privé. Εδώ πέρα έχουμε το start site της σελίδας. Εδώ πέρα έχουμε τα templates που όπου απατήσεις εδώ πέρα σε βγάζει όλη τα σχέδια και τα πρωτοτύπα που θέλεις να δουλέψεις άμα κάνεις εδώ ένα scrolling. Βλέπεις εδώ πέρα τα πρώτα templates που σε διαθέτει το Canva. Πάμε πάλι πίσω στη start site και πάμε εδώ που είναι τα project. Τα project είναι εδώ πέρα τα οποία είναι αυτά που έχεις κάνει και έχεις δουλέψει στο παρελθόν. Σου τα κάνει safe εδώ πέρα. Εδώ μπορείς να βάλεις τους δικούς σου φάκελους, τα δικά σου τα design, φωτογραφίες, αν τις έχεις ανεβάσει ήδη σου επάνω, και βίντεο, αν έχεις κάνει. Μπορείς να τα τοποθετήσεις εδώ όπου ονομάζεται project. Εδώ πέρα μπορείς να ανεβάσεις μάρκες. Εδώ πέρα μπορείς να ανεβάσεις logo, δηλαδή αν δουλεύεις για διαφορετικές εταιρείες και κάθε εταιρεία έχει βέβαια το δικό της logo. Μπορείς να τα ανεβάσεις όλα εδώ πέρα πάνω. Μπορείς να διαλέξεις τα χρώματα της εταιρείας, αν έχει τέτοια χρώματα, πράσινο, κόκκινο και αν είναι αυτά εδώ τα χρώματα της εταιρείας. Μπορείς να τα κάνεις ένα save και να δώσεις εδώ πέρα ένα όνομα της εταιρείας, τέλος πάντων, όπως έβαλα το logo Bumpy's, και να τα έχεις πάντα εδώ για γρήγορο δουλειά, για να μην κάθεσαι και ψάχνεις κάθε φορά ποια χρώματα έχει η εταιρεία κτλ. Μπορείς να κάνεις, να βάλεις εδώ χρώματα, βέβαια και εδώ μπορείς να κάνεις τις γραφές, να βάλεις εδώ φυσικά αυτά εδώ όπου βλέπετε εδώ πέρα πάνω που έχει αυτό το σύμβολο, την κορώνα του βασιλιά με λίγα λόγια, αυτά όλα δουλεύονται βέβαια μέσω Canva Pro. Και εδώ πέρα πάνω μπορείς να φορτώσεις τα logo και έχεις γρήγορη δουλειά για να μπορείς να κάνεις όταν δουλεύεις με τους πελάτες. Εδώ πέρα μεριά έχουμε το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα είναι το οποίο μπορείς να βάλεις πότε θες να κάνεις post. Ας πούμε εδώ έχω βάλει Instagram post για το Σαββάτο. Εδώ έχω βάλει Facebook post για τη Δευτέρα και την ώρα. Μπορείς να βάλεις, δηλαδή έχεις εδώ το πρόγραμμα για να μην χάσεις την μπάλα τέλος πάντων. Και δεν ξέρεις πότε τι είναι να κάνεις post και οπότε μπορείς να βάλεις αυτό εδώ το πρόγραμμα και να γράψεις ό,τι νομίζεις, δηλαδή TikTok, YouTube και Facebook για να μπορείς να κάνεις το plan σου. Εδώ πέρα τώρα έχεις εδώ πέρα πολλές application που μπορείς να διαλέξεις και να τις βάλεις εδώ στο πρόγραμμα γιατί βέβαια το Canva δουλεύεται και desktop αλλά και σε app, δηλαδή αν έχεις κινητό και κατεβάσεις το application μπορείς να κάνεις και στο κινητό τις ίδιες δουλειές. Και εδώ πέρα έχεις το smart mockup, το οποίο είναι, αν έχεις κάνει ας πούμε μια δημιουργία ιστοσελίδας, μπορείς να την τραβήξεις εδώ πέρα πάνω στο laptop και να την κάνεις μια παρουσίαση στον πελάτη. Πώς φαίνεται κατευθείαν επάνω στο λάπτοπ ή σε ένα κινητό τέλος πάντων. Εδώ έχεις το κινητό τέλος πάντων και μπορείς να τη φορτώσεις την ιστοσελίδα στο κινητό και μπορείς να δείξεις ακριβώς πώς παίζει τέλος πάντων η ιστοσελίδα. Αυτά εν ολίγης ό,τι αναφορά εδώ αριστερά μεριά με αυτά εδώ. Άμα πάμε τώρα εδώ στο start site του Canva, έχεις εδώ πέρα πάνω κάτι buttons. Εδώ λέει for me, είναι αυτά εδώ που με βγάζει, δηλαδή αυτά που έχω δουλέψει και αυτές είναι οι τελευταίες δουλειές που με έχει κάνει εδώ safe. Εδώ πέρα έχω docs, δηλαδή διαφορετικά ντοκουμέντα που μπορεί να τα κάνω κλικ και να τα δουλέψω. Εδώ πέρα έχω whiteboards για να κάνω διαφορετικά διαγράμματα και
και infografιστικά. Εδώ πέρα έχω διαφορετικά tools, έστω κινητό, έστω iPad ή έστω υπολογιστή που πρέπει να κάνω κάποια παρουσίαση για κάποιο project. Εδώ πέρα έχω όλα τα post για Instagram, Facebook, social media, WhatsApp, ό,τι μπορείς να φανταστείς είναι εδώ πέρα με τα αντίστοιχα post και τις σωστές διαστάσεις. Βέβαια μπορείς να κάνεις εδώ στο Canva και βίντεο, να κάνεις ένα βίντεο ή για κινητό ή για το Facebook ή Instagram Reel ή Instagram Story, ό,τι μπορείς να φανταστείς μπορείς να το κάνεις εδώ πέρα, και εδώ πέρα έχεις αντίστοιχα templates για διαφορετικά βίντεο που μπορείς να διαλέξεις και να αφαιρέσεις φωτογραφίες και να βάλεις εσύ το δικό στο βίντεο κτλ. Εδώ πέρα έχουμε διαφορετικές εκτυπώσεις, μπορείς να κάνεις τα design σου και να το στείλεις μετά μέσω Canva, θα πρέπει να πληρώσεις βέβαια κάτι, και να σου τα εκτυπώσει ή σε t-shirt ή σε μια κάρτα ή να κάνεις κάποιο ημερολόγιο ή σε κάποιο footer εδώ πέρα να κάνεις το λόγο σου ή το design σου κτλ. Έτσι, εδώ βέβαια μπορείς να δημιουργήσεις κάποια website και να κάνεις τη δουλειά σου, και βέβαια μέσω Canva να μπορείς να την ξαναφορτώσεις γιατί σε διαθέτει και space μέσω Zaptomain και να μπορείς να την δώσεις ελεύθερη να μπορεί να μπει καθένα στη website. Και εδώ πέρα το More έχει 1000 διαφορετικά άλλα templates σε ό,τι γουστάρει κανείς να δουλέψει. Αυτά ρε παιδες, ό,τι αφορά με το πρώτο step του Canva, like, subscribe και μέχρι την επόμενη φορά, bye!